Με τοπική σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα επιλέγει ο Στέφανο Κασελάκη την ώρα που η ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ δοκιμάζεται και το φάσμα τη νέα διάσπαση πλανάται ξανά πάνω από την Κουμουνδούρου. Μέσω συνέντευξης του στη Real News, ο πρόεδρο του κόμματο τη αξιωματική αντιπολίτευση ζητά από την πρώην ηγεσία να πάρει ανοιχτά θέση στον εσωκομματικό εμφύλιο. Θα περίμενα τουλάχιστον από τον Αλέξη Τσίπρα να μην ανέχεται διάφοροι αυτόκλητοι ερμηνευτέ του να μιλούν ή να γράφουν υπονοώντα ότι τον εκφράζουν. Όλοι αυτοί συρρυκνώνουν το προφίλ του από πρώην Πρωθυπουργού και Αρχικού παράταξη σε αρχηγό ομάδα. Αν θέλει, μπορεί να τοποθετηθεί ο ίδιο για τα τεκτενόμενα στο χώρο μα, χωρί κύκλου και διαρροέ. Καθαρά και ανοιχτά, όπω τοποθετήθηκε την ημέρα έναρξη του συνεδρίου μα το Φεβρουάριο και η τοποθέτησή του απαντήθηκε από το συνεδριακό σώμα. Καλό είναι να παρέδει. Είναι ο, ο φυσικό μα ηγέτη, ο πρώτο ηγέτη που έκανε το, την αριστερά κυβερνώ αριστερά. Θα θυμίσω ότι εκφράστηκε δημόσια στο προηγούμενο συνέδριο του Φεβρουαρίου του 2024 ότι με καλούσε το συνέδριο να επιλέξει τον πρόεδρό του όταν ήταν τότε τέσσερις μήνες, πέντε μήνες πρόεδρος ο κ. Κασελάκης. Το κόμμα του αντιμετωπίζει σοβαρότητα προβλήματα που δεν είναι άμυρος ευθυνών. Δεν έχω δει ούτε κύκλους, ούτε τετράγωνα, ούτε τρίγωνα να ισχυρίζονται ότι είναι αυθεντικοί εκφραστές της άποψης του Αλέξη Τσίπρα. Σε ποιον απαντήσει, σε αυτούς που λένε ότι έφαγε μια μεγάλη σφαλιάρα στο συνέδριο του Φεβρουαρίου. Ποιοι είναι αυτοί που πιστοποιούν τα σενάρια που εξηφαίνονται ότι υπάρχει μια συνωμοσ δεν υπάρχει καμία οντότητα, έτσι όπως την Ο Στέφανο Κασαλάκης επιμένει να καταγγέλει σχέδια κύκλων για σενάρια περί δημιουργία κεντροαριστερού κόμματο και αρνείται να σηκώσει το γάντι τη πρόκληση των 87 για προσφυγή στη βάση. Αυτό που διαφαίνεται είναι ένα σχέδιο για έναν νεφελόδε κεντροαριστερό σχήμα κουρελού, που φιλοδοξεί να συστεγάσει τιμένα πολιτικά σχέδια, είτε μιλάμε για το όλον ή ένα τμήμα του ακόμα και σήμερα συμμετικού Πασόκ, είτε για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Αν υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι ήρθε η ώρα για μία ακόμα προεδρική εκλογή, μόλι ένα χρόνο μετά την εκλογή μου, μπορούν να θέσουν επίσημα την πρότασή του στην επερχόμενη σύνοδο τη Κεντρική Επιτροπή. Οφείλω να παρέμβω για να σταματήσει κάτι φορά. Θέτω θέμα λανθασμένης και επιζήμια πολιτική τη ηγεσία μα. Δεν θα επέλεγα ένα νέο διχασμό με μία πρόταση μομφή. Είναι ευθύνη όλων μα και πρώτα απ' όλα του Προέδρου να το αποφύγουμε. Δεν έχουμε σε τίποτα να φοβηθούμε τη γνώμη των οργάνων και των μελών του κόμματο. Με την προαναγγελία του Παύλου Πολάκη για κατάθεση πρόταση μομφή στο πρόσωπο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, οδεύει το κόμμα προ την Κεντρική Επιτροπή που θα συνεδριάσει το επόμενο Σαββατοκύριακο σε κλίμα.